Σήμερα θα σας πάμε σε μια περιοχή κοσμοπολίτισσα 11.000 χρόνων. Πλούσια σε πολιτιστικά μνημεία, συνδυάζει περίφημα το παρελθόν με το παρόν, την ιστορικότητά της με το δυναμικό παρελθόν της. Μείνετε μαζί μας για να σας ταξιδέψουμε στην ιέρια της Μεσογείου, την Κύπρο με το βαρύ όνομα, την όμορφη και παράξενη πατρίδα, ένα νησί που χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις. Η Αφροδίτη δεν διάλεξε τυχαία ανάμεσα στα τόσα νησιά της Μεσογείου να μετικήσει από τον Όλυμπο στην Κύπρο. Οι ατέλειωτες αμμουδερές ακτές, οι κατάφυτες πλαγιές του όρους Τρόοδος, τα γραφικά χωριά στις επαρχίες της Λάρνακας, της Λεμεσού και της Πάφου, αλλά και η πλούσια ιστορία της, η οποία αποτυπώνεται στους δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους, συνθέτουν ένα σπάνιας ομορφιάς γεωμορφολογικό παζλ. Από πολύ παλιά η ιστορική σημασία της Κύπρου υπερεύαινε κατά πολύ το μικρό μέγεθός της, γι' αυτό η στρατηγική σημασία της προσέλκυσε πολλούς εισβολείς και κατακτητές. Ο πολιτισμός της Κύπρου, με βάση αρχαιολογικά ευρήματα, έχει ηλικία 11.000 χρόνων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η UNESCO έχει περιλάβει τις αρχαιότητες της Πάφου, τη Χειροκητία και 10 βυζαντινές εκκλησίες του Τρόοδους στον επίσημο κατάλογό της για την παγκόσμια κληρονομιά πολιτιστικών και φυσικών θησαυρών. Πιο καλά διατηρημένος οικισμός της είναι ο οικισμός της Χειροκητίας. Κατά την εποχή του Χαλκού, δηλαδή από το 2.500 έως το 1050 π.Χ., η Κύπρος ήταν ξακουστή για την παραγωγή χαλκού και το ίδιο το όνομά της προέρχεται από την αρχαϊκή λέξη για το μέταλλο αυτό. Ευλογημένο με την ομορφιά του, το τοπίο της Κύπρου απλώνεται σε λαμπερές ακτές, απόκρημνα βουνά, αρωματικά δάση και τραχιά ακροτήρια. Από τις ζεστές ακτές στην παρθένα και δροσερή όαση της οροσειράς του Τρόοδους, οι επισκέπτες της θα απολαύσουν την ανακάλυψη σπάνιων φυτών που ξεπροβάλλουν ανάμεσα ποριάκια, σπηλιές, δάση, μονοπάτια και απομονωμένες παραλίες. Καθώς το νησί βρίσκεται στο μεταναστευτικό μονοπάτι ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, η Κύπρος αποτελεί ένα όνειρο για τους παρατηρητές πουλιών, με τα κοπάδια των φλαμίγκο να συχνάζουν στις αλικές και πολλά άλλα σημαντικά είδη που διέρχονται ή αναπαράγονται στο νησί. Και βαθιά μέσα στα δάση θα δείτε το αγρινό, ένα άγριο είδος προβάτου να περιπλανιέται στη φύση ελεύθερα. Λίγα συναισθήματα μπορούν να συγκριθούν με το αλμυρό αεράκι και την απέραντη θέα των αστραφτερών καταγάλανων νερών της Κύπρου. Αυτό το ιδυλιακό σκηνικό μπορεί να απολαύσει κανείς το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο νησί, καθώς προσφέρει μία πληθώρα εμπειριών από την απόλυτη χαλάρωση της ηλιοθεραπείας μέχρι τη συγκίνηση και την πρόκληση του να δοκιμάζεις ένα δυναμικό θαλάσσιο σπορ. We'll be right back.
όποια και αν είναι η εποχή, η Κύπρος προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες για να βιώσετε νέες, ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές δραστηριότητες και τοπικά έθιμα. Αγία Νάπα, Πρωταράς, Λάρνακα, Λεμεσός ή Πάφος διαθέτουν εντυπωσιακές παραλίες. Η Κύπρος δεν έχει μόνο εντυπωσιακές παραλίες με χιλιάδες τουρίστες που τις δίνουν το προσωνύμιο Μαϊάμι της Μεσογείου. Έχει και βουνά εκπληκτικής ομορφιάς, παραδοσιακά χωριά, άγρια δάση και ένα χιονοδρομικό κέντρο ιδανικό για χειμερινές διακοπές. Στην ψηλότερη κορυφή του Τρόοδους, τον Όλυμπο, κάποιες φορές το χιόνι φτάνει τα 2 μέτρα και διατηρείται μέχρι τον Απρίλιο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Λάζαρος μετά την Ανάστασή του ήρθε εδώ στο Κίτιο, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος Κιτίου. Η συμμετοχή της Λάρνακας στην πολιτισμική κληρονομιά του νησιού είναι και πολύπλευρη και μακραιώνη. Η ιστορία της πόλης ξεκινά περίπου τον 13ο π.Χ. αιώνα με βασίλειο που είχε το όνομα Κίτιον. Κατά την άφηξή σας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, το πρώτο ενδιαφέρον αξιοθέατο που θα συναντήσετε είναι η Αλική της Λάρνακας. Έχει μία ιστορία ως ένας φυσικός βιότοπος της θαλάσσιας ζωής που μπορεί να εντοπιστεί ήδη από 3 έως 5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Πράγματι, τα ορυκτά αυτής της ηλικίας μπορούν να βρεθούν στους γύρω λόφους. Κατά την προϊστορική εποχή, η Αλική ήταν απλά ένας κόλπος. Από τον 17ο αιώνα π.Χ. και μετά ήταν ένα φυσικό λιμάνι δίπλα στην προϊστορική πόλη του Χαλά Σουλτάν Τεκέ, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους κατά τον 11ο αιώνα π.Χ. Η Χερσόνησος του Ακάμα, στη βορειοδυτική άκρη της Κύπρου, είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Οι ακτές εδώ εναλλάσσονται από βραχώδεις σε αμμώδεις παραλίες, κάποιες από τις οποίες είναι σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής για τις πράσινες χελώνες και για τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Το Εθνικό Πάρκο του Ακάμα είναι μια έκταση 230 τετραγωνικών χιλιόμετρων που περιέχουν κοιλάδες, χαράδρες και πλατιές αμμώδεις παραλίες. Σε αυτό το θεματικό περιβάλλον υπάρχουν 168 είδη πουλιών, 20 διαφορετικά είδη ερπετών, 16 είδη πεταλούδων και 12 διαφορετικά θηλαστικά. Σε όλα αυτά αξίζει να προσθεθεί η πολύ πλούσια ποικιλία της χλωρίδας και πανίδας, όπως η κυπριακή ορχιδέα, η τουλίπα και άλλα. Φίλες και φίλοι, όρεξη να έχετε. Ο Κύπριος είναι καλοφαγάς και η Κύπρος λιχουδομάνα, με αποκλειστικότητες στη νοστιμιά και στη γεύση. Οι ατέλειωτες επιλογές για φαγητό, ποτό και διασκέδαση στην Κύπρο είναι αμέτρητες. Η κυπριακή κουζίνα αποτελεί μείγμα του ελληνικού πολιτισμού με τους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, αφού συνδυάζει χορταστικά πιάτα που έχουν ως βάση τους το κρέας καθώς και ξεχωριστά τυριά, όπως επίσης και μοναδικά γλυκά από χαρουπόμελο και σταφύλι. Το τυρί χαλούμι, η λούντζα και οι σεφταλιές χρησιμοποιούνται με αγάπη και φαντασία για να δημιουργήσουν παραδοσιακά, αυθεντικά και νόστιμα πιάτα. Η Κύπρος μπορεί με υπερηφάνεια να διεκδικήσει το αρχαιότερο κρασί στον κόσμο, το οποίο εξακολουθεί ακόμη να παράγεται. Πρόκειται για το νόστιμο γλυκό επιδόρπιο κρασί Κουμανταρία. Πιστεύεται ότι η Κουμανταρία χρονολογείται από το 800 π.Χ.
Θεωρείτο ότι το κρασί είχε θεραπευτικές ιδιότητες και χρησιμοποιεί το Εβραίος ως τονωτικό. Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος γιόρτασε την κατάκτηση της Κύπρου και το γάμο του με τη Βερενγκάρια στη Λεμεσό πίνοντας κουμανταρία και δηλώνοντας ότι πρόκειται για το κρασί των βασιλιάδων και το βασιλιά των κρασιών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ένα άλλο ποτό, η ζιβανία, χαρακτηρίζεται συχνά ως ποτό φωτιά αφού έχει περιεκτικότητα 40 έως 99% αλκοόλ. Από τη διχοτομημένη πρωτεύουσα Λευκωσία, η οποία συγκεντρώνει μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα εστιατόρια και κλαμπάκια, μέχρι την ανερχόμενη παραθαλάσσια ζώνη της Λεμεσού και από τα πολυτελή ξενοδοχεία και τις αρχαιολογικές ομορφιές της Πάφου μέχρι τις εξορμήσεις στην Παρθένα Χερσόνησο του Ακάμα, κάθε περιοχή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για διαφορετική εξόρμηση. Βέβαια, αν θέλετε να πάρετε μια πρώτη γεύση από τα διαφορετικά πρόσωπα της Κύπρου, υπολογίστε τουλάχιστον μια εβδομάδα. Η Κύπρος, παρόλο ότι είναι μια μικρή χώρα, εντούτοις γεωγραφικά είναι ένα μεγάλο νησί, το τρίτο σε μέγεθος στη Μεσόγειο. Είναι ένα νησί με μεγάλη καρδιά, ένα νησί που προσφέρει στους επισκέπτες του μια γνήσια και ειλικρινή φιλοξενία, μια φιλική και εγκάρδια αντιμετώπιση. Όσες φορές και αν πας στην Κύπρο, δεν μπορείς παρά να εντυπωσιαστείς από το έντονο φως της, τις δαντελένες ακρογιαλιές, τη διαυγή θάλασσα. Δεν τη χαρακτήρισαν τυχαία νησί της Αφροδίτης, της θεάς της ομορφιάς δηλαδή. Ο Έλληνας επισκέπτης του νησιού θα αναγνωρίσει ένα χώρο οικείο, θα αισθανθεί τη διάσταση μιας άλλης Ελλάδας, θα νιώσει αυτό που έλεγε ο Σεφέρης. Από εδώ νιώθει κανείς την Ελλάδα ευρύχωρη, πιο πλατιά. Από την Κύπρο, των θρύλων, του ονείρου και της αγάπης, καλό βράδυ.